Προφήτα και πρόδρομε της παρουσίας Χριστού, αξίως εφημίσε σε, ουκ ευπορούμεν ημείς, υποφωτιμώντες σε, στήρος εις γαρτεκούσις και πατρός αφωνία. Λέλυντε τι εν δόξω και σε πτήσου γεννήσει. Και σάρκος εις Υιού του Θεού, κόσμο κηρύτεται. Πριν στη ηρασί ημέρων Χριστού των προδρόμων τύκτη και αυτός το πλήρωμα πάσης της προφητεί οι προφήτε τούτον δι εν Ιορδάνη χειροθετήσας. Ανεδείχθη Θεού λόγου προφήτης σε τα πάντα, την ερήμον τα όρη, των ποταμών τα ρήθρα, Χριστού ο προδρόμος. Τη 24η του μηνός Ιουνίου, το γενέθλιον του τιμίου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, η σύναξη των δικαίων, Ζαχαρίου του προφήτου και Ελισάβετ της συζύγου αυτού, των γονέων του τιμίου προδρόμου, Παναγιώτου νεομάρτυρος του Κεσαραίος, Αθανασίου Οσίου του Παρίου. Το γενέσιον του τιμίου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον εν γεννητής γυναικών μίζωνα, τον μεγαλύτερο δηλαδή σε αξία από όλους τους άλλους προφήτες, αλλά και από όλους όσους γεννήθηκαν από γυναίκες, τον γέννησε η ηλικιωμένη και στήρα Ελισάβετ. Εσκύρτησε στην κοιλία της μητέρας και εκήρυξε την παρουσία του Σωτήρος, τον οποίον και εβάπτισε. Είναι ο πρόδρομος ο οποίος ετοίμασε την οδό του Κυρίου. Αξιοθαύμαστη φάνηκε και η 8η ημέρα της περιτομής στα ονομαστήρια του παιδιού. Ο πατέρας του Ζαχαρίας, που τον ρωτούσαν με νεύματα, διότι δεν μπορούσε να μιλήσει, ζήτησε πινακίδιο και έγραψε «Ιωάννης εστί το όνομα αυτού» και αμέσως λύθηκε η γλώσσα του από τον ενεάμινο δεσμό και φωτισμένος από το Πνεύμα το Άγιο, άρχισε να ψάλλει την Δευτέρα Οδή της Καινής Διαθήκης, κατά Λουκάν κεφάλαιο 1,
68 έως 79 στίχοι. Στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στην προφητεία του Ισαΐα, έτσι προφήτευσε ο προφήτης Ισαΐας για τον πρόδρομο του Κυρίου, τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Δηλαδή, φωνή ανθρώπου που φωνάζει στην έρημο και λέει «Ετοιμάστε τον δρόμο, από όπου θα έλθει ο Κύριος σε εσάς. Κάντε ίσιους και ομαλούς τους δρόμους, από τους οποίους θα περάσει. Ξεριζώστε δηλαδή από τις ψυχές σας τα αγκάθια των αμαρτωλών παθών και ρίξτε μακριά τα λιθάρια του εγωισμού και της πόρωσης και καθαρίστε με μετάνοια το εσωτερικό σας, για να καταστείτε άξιοι να υποδεχθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό». Η φωνή αυτή ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο. Ο πατέρας του Ζαχαρίας ήταν ιερέας. Την ώρα που προσέφερε το θυμίαμα μέσα στο θυσιαστήριο στο ναό του Σολομώντα, είδε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ο οποίος του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας τότε σκύρτησε από χαρά, αλλά συγχρόνως, ως άνθρωπος, δυσπίστησε. Η γυναίκα του ήταν στήρα και προχωρημένη σε ηλικία. Και πώς θα γινόταν αυτό που άκουγε? Τότε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ του είπε ότι για να παιδαγωγηθεί η δυσπιστία του στο θέλημα του Θεού, μέχρι ότου να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού και να γεννηθεί ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο Ζαχαρίας θα έμενε κοφάλαλος. Πράγματι, η Ελισάβετ συνέλαβε και μετά από 9 μήνες γέννησε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Μετά από 8 ημέρες, στην περιτομή του πεδίου, οι συγγενείς θέλησαν να δώσουν στον Ιωάννη το όνομα του πατέρα του, Ζαχαρία. Όμως ο Ζαχαρίας, επειδή δεν μπορούσε να μιλήσει, ζήτησε και του έδωσαν ένα πινακίδιο και πάνω σε αυτό το πινακίδιο έγραψε το όνομα αυτού Ιωάννης. Αμέσως τότε λύθηκε η γλώσσα του και η χαρά για όλους ήταν μεγάλη. Τι αυτή η μέρα η σύναξη των δικαίων Ζαχαρία και Ελισάβετ. Η Αγία μας Εκκλησία συνήθως, ύστερα από τον εορτασμό κάποιου σημαντικού γεγονότος, κατόπιν εορτάζει την σύναξη των προσώπων που πρωταγωνίστησαν σε αυτό το εκκλησιαστικό γεγονός. Ο Ζαχαρίας ήταν πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Έζησε στα χρόνια του Ηρώδη, βασιλέως της Ιουδαίας. Ο Ζαχαρίας δεν ήταν απλώς ιερέας, αλλά αρχιερέας και είχε το δικαίωμα να εισέρχεται στα Άγια των Αγίων μία φορά το χρόνο, όπως ακριβώς όριζε ο Μωσαϊκός νόμος. Ήταν δίκαιος ενώπιον του Θεού, πορευόμενος εν πάσε στις εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου και άμεμπτος. Ήταν δηλαδή δίκαιος μπροστά στο Θεό και ζούσε σύμφωνα με όλες τις εντολές και τα παραγγέλματα του Κυρίου, άμεμπτος, καθαρός δηλαδή, από κάθε σοβαρή ενοχή. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, ο προφήτης Ζαχαρίας είχε μαρτυρικό τέλος. Τον φώνευσαν μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου, διότι όταν ξέσπασε η σφαγή των Ιππίων, 2 χρόνια μετά από την γέννηση του Χριστού, έστειλε ο Ηρώδης απεσταλμένους να ρωτήσουν τον Ζαχαρία πού ακριβώς κρύβεται ο Υιός του, διότι και ο Ιωάννης ήταν περίπου 2 ετών. Ο Ζαχαρίας δεν τους είπε πού ακριβώς κρυβόταν η Ελισάβετ με τον Τίμιο Πρόδρομο και γι' αυτό τον φώνευσαν μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου, όπως λέει και ο Χριστός μας.